γήπεδο του ένα χτύπημα. Είναι σαν να πάει τώρα μια ομάδα, να πάει του Πάουρου, του Τύπαγο, να πάει του Πάουρου. Οι μόνοι που μένανε ήταν κουκουέλι, τους δικούς του δεν κάνει εύκολα. Στη συγκέντρωση, το τι πατάτησε την υγεία την ομάδα σε που πάει κάθε κουκραμένος και γιατί πρέπει να τα κρυμίσουν, να μην κάνουν αυτοδικία, τα κάνε. Εγώ δεν αυτοδικία. Είστε παλιός νεοφιλαδευτιώτης, πέστε μας τι συνέβη εδώ, γιατί μας κάλεσε ο κύριος Μάλιος ο Θανάσης, τον οποίο στηρίζουμε για υποψήφιο δήμαρχο στη Νέα Φιλαδέλφια ως οικολόγοι πράσινοι, προκειμένου να μας πει για κάποιο πράγμα που συνέβη εδώ και το οποίο είναι εντελώς παράνομο. Μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει? Ναι, είμαι παλιός φιλαδελφιώτης και όχι μόνο, από το 1978 δημοτικός σύμβουλος. Αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος 7 στρέμματα. Είχε ξεκινήσει απαλωτρίωση από τις δημοτικές αρχές πριν από 35, μπορεί και 40 χρόνια και ολοκληρώθηκε απαλωτρίωση το 1985. Δήμαρχος Σταματιάδης. Όλος αυτός ο χώρος είναι χώρος πρασίνου. Υπήρχε ένα ακίνητο από το 47, το οποίο παρέμεινε ως ακίνητο και χρησιμοποιήθηκε από το Δήμο ως ιατρία κατά καιρούς και ως στέγαση και κάποιες υπηρεσίες του Δήμου. Και αυτό το κτίριο κρίθηκε ότι έπρεπε να διατηρηθεί. Καταγγέλθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για αυτό το κτίριο και σήμερα η Δημοτική Αρχή που τότε κατήγγειλε τον κύριο Αδαμόπουλο και τους συμβούλους του, έχει έρθει εδώ και έχει ρίξει 100-150 κυβικά, 500 κυβικά μπετό, όπως λένε οι φίλοι, και έχει καταστρέψει ουσιαστικά μια παιδική χαρά, η οποία με ΦΕΚ είναι και αυτή χαρακτηρισμένη πράση. Θέλω να σου κάτι, τι έχει κάνει ο συνδυασμός σας σχετικά με αυτό, έχει καταφύγει νομικά, τι συνέβη πρακτικά? Λοιπόν, στο να σας θέμα τα πω με τη σειρά. Καταρχήν απευθυνθήκαμε, εγώ ανήκω στις δυνάμεις που στηρίζουν την παράταξη αυτή από το ΣΥΝ ΣΥΡΙΖΑ. Λέγομαι Βάλια Ματσουκά, έχουμε κάνει, ξεκινήσαμε αφότου είδαμε τις παιδικές χαρές οι οποίες έχουν γίνει στην Ισίδα και στην Πλαστήρα. Το σύνολό τους είναι σε μπετό 3,5 στρέμματα μπετό. Όλη η εργολαβία έχει πάρει δηλαδή την εργολαβία για 3,5 στρέμματα μπετό. Όταν είδαμε εκείνο το πρωί, προχτές το πρωί, να ρίχνουν μπετό σε αυτή την παιδική χαρά, μπήκαμε, σταματήσαμε τις εργασίες και προχωρήσαμε με τον υποψήφιο δήμαρχο και τον Ντίνο τον Λάσκαρη, πήγαμε στην αστυνομία και κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Πιο πριν το πρωί απευθυνθήκαμε και κάναμε καταγγελία στη Διεύθυνση Δασών, την υπεύθυνη κρατική υπηρεσία, για το πράσινο, αν έχει δοθεί άδεια. Και δεύτερον, απευθυνθήκαμε στην πολεοδομία εδώ στον Περισσό, εάν υπάρχει άδεια
για το Μαντρότυχο, ο οποίος σύμφωνα με το ΓΟΚ έπρεπε να έχουν άδεια για την παιδική χαρά. Δεν έχουν και από τις δύο υπηρεσίες άδεια, οπότε σε αυτό στηριχτήκαμε και κάναμε τη μήνυση, κρατήθηκε ο εργολάβος, πήγε για δικάσιμο και το έργο σταμάτησε όπως βλέπετε με τις προσπάθειες αυτές. Από ό,τι βλέπουμε, οι κινητοποιήσεις του κόσμου φέρνουν αποτέλεσμα. Εκείνο το μήνυμα που θέλει να δώσει η δύναμη πολιτών, που είναι η παράταξη που κατεβαίνει στις εκλογές του Ενωμένου Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, είναι ότι ο κόσμος δεν πρέπει να μένει απαθής, δεν πρέπει να μένει να εφησυχάζει. Ο χώρος εδώ είναι απαλωτριωμένος για πράσινο, για καμιά άλλη χρήση. Όλες οι άλλες χρήσεις δεν επιτρέπονται. Και θα έπρεπε ο κόσμος και πρέπει ο κόσμος να το αντιληφθεί αυτό και να ενεργοποιείται σχεδόν καθημερινά για την προάσπιση του πράσινου. Ένα πράγμα θα πω τελειώνοντας, ότι υποτίθεται ότι ο Δήμος μπαίνει για να φυλάξει τους χώρους του πράσινου, αλλά τελικά υπάρχει μια κουβέντα. Ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες? Ήρθαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη συμβολή των οδών Γεωργιάδου και Δεκελίας, στην οποία συντελείται ακόμα ένα έγκλημα τσιμεντοποίησης πράσινου χώρου. Χτες μας κατήγγειλε ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Θανάσης Ομάλιος, ότι η νυν δημοαρχιακή αρχή προσπάθησε να κατασκευάσει μία παιδική χαρά σε χώρο χαρακτηρισμένο πράσινο, παρά το γεγονός ότι η παιδική χαρά υπήρχε ήδη εκεί, με στόχο προφανώς να αποδείξει ότι παράγει έργο. Σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται περίτρανα το θετικό του ότι η περιφέρεια πρέπει να είναι ρετή και παράλληλα τις δυνατότητες που μπορεί να έχει η παρουσία των οικολόγων σε αυτή την ερετή περιφέρεια. Διότι όλα αυτά τα οποία έχει κάνει η νυν Δημαρχιακή Επιτροπή έχουν την έγκριση της διορισμένης από την κυβέρνηση περιφέρειας, η οποία εφαρμόζοντας διάφορα νομοθετικά τερτύπια, ότι παραδείγματος χάρη δεν χρειάζονται περιβαλλοντικές μελέτες, ότι δεν χρειάζονται διάφορες άδειες κτλ., έδωσε τη δυνατότητα αυθαίρετα, χωρίς καμία άδεια, να προσβληθεί ένας χώρος προσδιορισμένος ως πράσινο και να κατασκευαστούν απάνω σε αυτό τεράστια 500 κυβικά τσιμέντο. Ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής του συνδυασμού μας Αττική Οικολογική Απάντηση, ο Ντίνος Λάσκαρης, μαζί με τον πρώην δήμαρχο Νέας Φιλαδελφίας, τον κύριο Λάλο, και τον υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Φιλαδελφίας, τον Θανάση τον Μάλιο, κατέθεσαν εχθές μηνυτήρια αναφορά. Συγκροτήθηκε η δικογραφία του αυτοφόρου. Ο εργολάβος πήγε στον εισαγγελία και πήρε την προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία και το έργο πλέον σταμάτησε. Αυτό μας οδηγεί σε ένα ακόμα συμπέρασμα. Ότι όταν οι πολίτες κινούνται, όταν οι πολίτες δρούν, όταν οι πολίτες χρησιμοποιούν τους θεσμούς για να επιτύχουν τους στόχους τους, φέρνουν αποτέλεσμα. Και η παρουσία αιρετών οικολόγων στην περιφέρεια Αττικής θα λειτουργήσει, κατά τη γνώμη μου, ποιοτικά στον τρόπο με τον οποίο θα παίρνουν οι αποφάσεις και θα λειτουργεί αυτός ο πολύ σοβαρός θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δίπλα μου έχω τον κύριο Δημήτρη Μπαμπάκο, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος στην περιοχή Χαλκιδόνα Νέα Φιλαδέλφεια και ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ στη συγκρότηση του φακέλου για το παράνομο αυτών των πράξεων, λόγω και της επαγγελματικής του ιδιότητας, καθώς είναι τεχνικός. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια. Η εικόνα τα δείχνει όλα. Για μια ακόμα φορά, και άλλο και άλλο και άλλο τσιμέντο. Αυτή η ανάπτυξη που είχε ημερομηνία λήξεως μέτραγε με τα κυβικά του μπετό που έχουν πέσει σε αυτή την έρμη την Αττική. Επιτέλους, ευτυχώς η περιφέρεια γίνεται ρετή. Ευτυχώς ελπίζουμε να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή την ερετή περιφέρεια, ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτά τα πράγματα, να σταματήσουμε επιτέλους να ρίχνουμε τσιμέντα, να σπαταλάμε λεφτά. Αυτό είναι ένας θέρμος ισορρευτής, είναι ένα πράγμα που θα φέρνει ζέστη, ένα πράγμα που θα φέρνει κρύο το χειμώνα και πετάμε έξω τα δέντρα, πετάμε έξω το πράσινο και βλέπετε αυτό το χάλι.
Γιάννης Τσιρώνης, συντονιστής των οικολόγων Πράσινων και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης στην περιφέρεια Κέντρο Αθήνα, στην οποία ανήκει και η Νέα Φιλαδέλφεια.